Καλώς μου ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Σε περίμενα πώς και πώς. Κι εγώ περίμενα να έρθω. Πες μου, πότε ήταν η πρώτη μέρα, η πρώτη ημερομηνία προβολής του σασμού. Θυμάσαι πότε ήτανε? 6 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, από τις 6 Σεπτέμβρη, μη σου πω και πιο πριν στα τρέιλερ, έλεγα «Αμάν, θέλω τον Ζαχαρία τώρα, τώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα». Είσαι καλά? Καλά είμαι, Ανδριάννη μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Μα τι λες. Πολύ μεγάλη μου χαρά που σε έχω εδώ. Και θα σου πω και αυτό που σου είπα και off camera, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω να κάνεις αυτό που ξέρω ότι θες πραγματικά να κάνεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήσουν βέβαια και η πρώτη η οποία πριν από κάποια χρόνια στην εκπομπή σου με παρουσίασες και έδειξες στο παρελθόν σχέση με την υποκριτική, το θέατρο και το σινεμά. Σε ανύποπτο χρόνο, τότε μιλούσαμε για την πολιτική. Ναι, τότε ναι, δεν ήτανε. Ναι. Και τώρα να είμαστε. Μα τι αντιφάσεις είναι αντιφάσεις, να μου πεις. Δεν είναι αντιφατικό. Οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας πολλά χαρακτηριστικά. Μας βγαίνει σε κάθε φάση της ζωής μας και κάτι άλλο από τις ιδιότητές μας. Αλλά για μένα είναι λίγο αντιφατικό το κομμάτι της πολιτικής που έχει μια άλλη προσέγγιση και το κομμάτι της υποκριτικής που για μένα νομίζω πίσω έχει πολλή ελευθερία, πολλή έκφραση. Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λες. Τι να σου πω τώρα, την πολιτική την έχω αφήσει πίσω μου. Τώρα είμαι στην τέχνη. Πάντα ήσουν νομίζω στην τέχνη. Πάντα ήμουνα, πάντα ήμουνα. Και αγαπάω πάρα πολύ την αλήθεια της τέχνης. Αυτό είναι η διαφορά νομίζω με την πολιτική. Σπουδαία κουβέντα αυτή που λες. Μπορεί να ενοχλεί κάποιος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Και είσαι ένας άνθρωπος που την έχεις την τέχνη, απλά δεν την απολαμβάνεις, τη θαυμάζεις, τη δουλεύεις. Την έχεις σπουδάσει, έχεις στριφτεί πάνω στο κομμάτι της υποκριτικής. Δεν ξεκίνησες ξαφνικά. Όχι. Έχω ξεκινήσει από μικρός, ακριβώς μετά τις σπουδές μου. Δασκάλα μου, μέντοράς μου και σκηνοθέτης μου ήταν η Ελένη Σκότη από τη Νέα Υόρκη, από την Αμερική. Αυτό ανήκει στα νεανικά μου χρόνια, όπως το ξέρεις πολύ καλά, με το θέατρο πολύ, με το σινεμά πολύ. Μετά κάποια στιγμή, σε ένα δεδομένο χρόνο, το άφησα αυτό πίσω μου και επέστρεψα εδώ. Τα έφερε έτσι η ζωή που ασχολήθηκα με την πολιτική. Είναι και κάτι το οποίο με κυνηγάει από μικρός. Ναι. Άρα κάτι συμβαίνει και εκεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο νομίζω. Ήταν και αυτό σημαντικό για μένα και εδώ για την Κρήτη και στην περιφέρεια, ότι έχεις πάλι ένα βήμα να βοηθήσεις τους ανθρώπους, να βοηθήσεις την κοινωνία, να κάνεις αυτό που πρέπει. Έκλεισε και αυτός ο κύκλος. Και τώρα έχει ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος. Μπήκε η ψυχή στη θέση της τώρα, Θαρώ. Ναι, ναι. Πες μου με το σασμό, πώς έγινε, τι έγινε, θέλω να τα μάθω όλα. Σε πήρανε μια μέρα ένα τηλέφωνο και σου είπανε «Ζαχαρία, υπάρχει ένας ρόλος που είναι κομμένος και ραμμένος για σένα». Καταρχήν, πρέπει οπωσδήποτε να πω εδώ ότι ένας βασικός λόγος που επιστρέφω ξανά στην τέχνη είναι η γυναίκα μου, είναι η Μαρία μου, η οποία αν μη τι άλλο... Εγώ κοιτάζω απέναντι γιατί κοιτάζω τη Μαρία του. Το ήθελε πάρα πολύ. Η Μαρία είναι άνθρωπος της τέχνης, είναι μουσικός, ναι. Είναι μέσα στην ψυχή της και στην καθημερινότητά της όλο αυτό. Έτσι, έτσι, και το ήθελε πολύ, με πίεσε πολύ. Ναι, μπράβο Μαρία, καλά έκανες. Και κάποια στιγμή ένα βράδυ, στο Tonight Show του Γρηγόρη του Αρναούτογλου, έβγαιγε ο καρδιακός μου ο φίλος ο Δημήτρης ο Λάλος. Μία βεντάλια για την παρουσιάστρια, και για όλα τα θηλυκά πλάσματα του πλανήτη τούτου. Ναι, ο Μαθιός, ο Μαθιός φταίει για όλα αυτά. Βγαίνει ο Δημήτρης λοιπόν στον Αρναούτογλου και... Και άρχισε αυτό το μεγάλο κόλπο με τον Ζαχαρία, και το παρελθόν και την υποκριτική και το θέατρο. Και την επόμενη με πήρε τηλέφωνο να πάω να παίξω τον μπαμπά του. Μεγάλο το χατήρι του Δημήτρη. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Γεια σου, Τζιμ. Μας βλέπει. Ναι, μου λες τέτοια. Μας βλέπει, μη μου λες τέτοια, γιατί δεν είμαι έτοιμη. Μας βλέπει. Όπως μας βλέπει και πολλοί κόσμος στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Ναι. Γιατί το διαδίκτυο τώρα είναι κάτι το οποίο μας φέρνει κοντά όλους. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι ο σασμός έχει ακουμπήσει τις ψυχούλες όλου του κόσμου αυτού. Δηλαδή, όποιος μιλάει ελληνικά, μα και ελληνικά να μιλάει τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο όλους τους έχει παρασύρει.
Όταν λες μεγάλο το χατήρι του Δημήτρη, τι εννοείς? Δεν ήσουν διατεθειμένος να γυρίσεις στην υποκριτική, στην τηλεόραση? Τελικά, από ό,τι φαίνεται, ναι. Ήμουν διατεθειμένος και ήμουν και έτοιμος και μου είχε λείψει κιόλας. Και μ' αρέσει τώρα που το κάνω. Είναι δύσκολο στην πρακτική του εφαρμογή? Εμείς βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά μέχρι να βγει αυτό έχει δυσκολίες. Ναι. Είναι και ο ρόλος σου δύσκολος, δεν είναι εύκολος. Δεν είσαι ευχάριστος, δεν είσαι ένας ανάλαφρος τύπος που κάνει κουβέντες. Όλα δύσκολα σου πάνε. Όλες οι σκηνές είναι βαριές. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι ήταν έτσι πολύ. Ήταν μια πρόκληση για μένα, ήταν ένα challenge όλο αυτό. Διότι και ο Βασίλης Σταματάκης δεν πάβει να είναι η βεντέτα, δεν πάβει να είναι ο φωνιάς. Δύσκολος ο ρόλος, μεγάλες οι απαιτήσεις και το πιο δύσκολο για μένα ήταν ότι εγώ και σαν κριτικός, πρεσβεύοντας και την Κρήτη και το καλό κομμάτι της, είμαι με το σασμό, δεν είμαι με τη βεντέτα. Παρ' όλα αυτά η Κρήτη έχει την αυτοδικία, έχει αυτό της βεντέτας, το κακό, το σκοτεινό. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε το 2021, είμαστε τώρα. Γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο πρέπει να φύγει, πρέπει να τα αφήσουμε πίσω, παρόλο που συνέχεια ξυπνάει ξανά και ξανά. Και η πρόκληση ήταν να δώσω τη δικαιολογία σε αυτό το ρόλο. Έχει και βέβαια λόγο και σοβαρό λόγο, τον οποίο θα τον δούμε στα επόμενα επεισόδια. Για πες. Στα οποία θα. Εμένα μου είπα, δεν σας λέω. Ναι, δεν μου επιτρέπεται να κάνω spoiler. Παρ' όλα αυτά θα εμφανιστούν και νέα πρόσωπα στο serial. Mm-hmm. Και ένα από αυτά θα είναι και η αδερφή μου η Ανθούλα. Μάλιστα. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Θα εξηλαιωθεί αυτός ο χαρακτήρας? Ηθικά τουλάχιστον, βρε παιδί μου, όχι για την πράξη που έκανε, αλλά για το ύφος του και για τον χαρακτήρα του τον ίδιο. Εξηλαιώνεται, λυτρώνεται με κάποιο τρόπο? Στο δικό του μυαλό και στη φιλοσοφία της Κρήτης και στη λογική της Κρήτης και στην παράδοση της Κρήτης, ο Βασίλης Σταματάκης έχει λόγο. Έχει λόγο σοβαρό. Παρόλα αυτά, η αυτοδικία και η βεντέτα δεν είναι σωστά. Έχεις την ανάγκη να το τονίσεις αυτό και να το πεις. Ναι. Δεν έχεις καθόλου άδικο σε αυτό που λες, ότι μπορεί να είμαστε στο 21, αλλά είναι στο κοινωνικό DNA μας καταγεγραμμένο, σαν συμπεριφορά, καταγεγραμμένη η αυτοδικία. Δεν αφορά μόνο στο παρελθόν, το έχουμε δει και πολύ πρόσφατα να συμβαίνει. Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς είναι πολύ σωστό αυτό που λες και είναι αλήθεια. Έχω την ανάγκη να το τονίζω αυτό, γιατί δεν θέλω να ταυτιστεί κάποιος με αυτό το ρόλο. Θέλω να τον δεις, μπορεί να τον χαρείς, που είναι καπετάνιος, που είναι άρχοντας. Λεβέντης, που λέει και η Μαρία. Λεβέντης και είναι ωραίος. Έχει δίκιο, μέσα εισαγωγικά, γιατί έκανε αυτό που έκανε, αλλά πώς έχεις δίκιο όταν είσαι φωνιάς, όταν κάνεις ένα φόνο, όταν σκοτώνεις, όταν παίρνεις μια ζωή? Δεν έχεις δίκιο. Μπορούμε λοιπόν να τον δικαιολογήσουμε, γιατί δεν είναι κακός. Αλλά έκανε το λάθος. Από εκεί πέρα η ιδεολογία του χαρακτήρα για μένα είναι ότι το πλήρωσε, έκανε φυλακή, που είδαμε και τις σκηνές εκεί. Και εν τέλει τώρα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια και τον κύκλο του, τη ιδεολογία του, τη λύτρωσή του. Stay tuned, που λένε και οι νέες γενιές. Stay tuned. Εσένα η ζωή σου είναι και επίσης μία ζωή, αν πάμε στο λίγο πιο προσωπικό κομμάτι, να φύγουμε τώρα από το ρόλο και να πάμε στο Ζαχαρία. Είχες κι εσύ πολλά σκαμπανεβάσματα. Είσαι κι εσύ ένας άνθρωπος που είχε μία γεμάτη ζωή μέχρι τώρα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δυνατές στιγμές, εύκολες, δύσκολες, όπως όλοι οι άνθρωποι. Είσαι γενικά της συγκατάβασης, είσαι του σασμού ή είσαι από αυτούς που θα τα βροντίξουν όλα κάτω για να γίνει το δικό τους? Δεν ξέρω αν αυτή η φράση που είπα σημαίνει κάτι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, πώς δεν σημαίνει? Νομίζω ότι είμαι του σασμού. Θέλω να είμαι του σασμού. Προσπαθώ να είμαι του σασμού. Η αγάπη, η φιλία, το πραγματικό συνέστημα, η αλήθεια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή. Τώρα το σκοτάδι, ο φόνος, η βεντέτα, η εκδίκηση. Εντάξει, την τηλεόραση είναι πιασάρικα. Αλλά στην αλήθεια είναι αμαρτίες. Είναι δύσκολα αυτά να τα διαχειριστούμε. Δεν έχουν καμία γοητεία στην πραγματικότητα.
μόνο σε επίπεδο σεναρίου. Ναι, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς και είναι και πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς όταν σου συμβαίνει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αν. Να, τα παιδιά μας πάνε μαζί σχολείο. Αν πειράξουν τα παιδιά μας. Σαφώς θα θυμώσεις, θα νευριάσεις, θα θέλεις να εκδικηθείς, αλλά όλα έχουν τον τρόπο τους, όλα έχουν. Άλλος άνθρωπος είσαι από το ρόλο που υποδίεσαι. Γιατί στην πραγματικότητα ξέρω, ναι. Καταλαβαίνω, πάντα έτσι είσαι, δεν έπαιρνα διαφορετικό feedback από σένα. Τα παιδιά, τι σου λένε, η μεγάλη κόρη, γιατί η μικρή δεν ξέρω αν είναι ακόμα έτοιμη να πει και να σχολιάσει. Ναι. Και οι γύρω σου, οι άνθρωποι οι δικοί σου, που ξαφνικά σε βλέπουν στην τηλεόραση. Στο πιο ίσως, όχι ίσως, το πιο επιτυχημένο σύριαλ της φετινής σεζόν. Ναι, αυτό είναι το βασικό. Ο λόγος λοιπόν, ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο το κάνω είναι η Μαρία μου. Άρα λοιπόν η Μαρία μου με βλέπει ξαφνικά να παίζω. Πράγμα το οποίο δεν το είχε ζήσει. Η Αλεξία μου είναι περήφανη για τον μπαμπά της που παίζει στην τηλεόραση, στο σχολείο. Το κορίτσι μου. Με τους μαθητές, τους φίλους, τους καθηγητές. Η Μπέμπα είναι 2 χρονών. Παρ' όλα αυτά η τηλεόραση έχει μια φοβερή μαγεία. Σε βλέπει, ε! Μια φοβερή δύναμη. Τι κάνει. Εν τω μεταξύ κολλάει και με το σασμό. Βέβαια, πολλές φορές την αποφεύγω σε διάφορες δύσκολες στιγμές που έχει βία ή δράση κτλ. Αλλά αυτό είναι και το εντυπωσιακό. Τώρα να πεταχτώ από την Μπέμπα μου τη Διονυσία για να το ξαναγυρίσω και να στο φέρω πάλι εκεί. Ο Κώστας Χωστόπουλος, ο σκηνοθέτης. Γρήγορος, τρομερός, επιβλητικός σε φορές, μαλακός και ρομαντικός σε άλλες. Αλλά είναι εξαιρετικός. Και την ίδια στιγμή αυτό το δίδυμο μαζί με τον Νίκο τον Τερζή, που είναι ο μουσικοσυνθέτης. Και τον τίνει όλο αυτό με αυτή την πρωτότυπη. Έχουν βγει τραγουδάρες για αυτό το σύριαλ. Είναι όλα δικά του. Ναι. Είναι όλα δικά του. Και μιλάμε για ένα σύριαλ καθημερινό. Και η Δευτέρα, Πέμπτη. Είναι καθημερινό, έχει φοβερές απαιτήσεις. Δεν είναι μία φορά τη βδομάδα που έχεις το περιθώριο να χτίσεις, να κάνεις, να διορθώσεις, να φιλτράρεις. Είναι γρήγορο. Πάμε και πολύ. Και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι, ότι είναι τέχνη. Ναι. Βλέπεις τώρα και σκηνοθεσία. Και τεχνική. Και τέχνη, και χέρια, και μυαλά, και χίλια δύο πράγματα. Και η μουσική, ο Μπάσης, το Βασίλη του Σκουλά, το καινούργιο. Ναι. Βγήκαν πράγματα μέσα από αυτό. Ξαφνικά, ξαναξυπνήσαμε, γιατί είχαμε πέσει σε λίθαργο και λόγω της καραντίνας, αλλά και αρκετά χρόνια η δυτική τηλεόραση δεν έκανε παραγωγές σε επίπεδο μυθοπλασίας. Είχαν επενδύσει όλα τα μεγάλα κανάλια σε reality, σε τηλεπαιχνίδια. Και τώρα, παπ, γύρισαν πάλι σε αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ για ωραίο. Για τους ηθοποιούς. Πολύ ωραίο. Και για εμάς το κοινό. Ναι, πολύ ωραίο. Και αυτό το πολύ ωραίο που είπες και διάβασα στο διαδίκτυο, είναι ότι φέτος ο στόχος σου είναι ότι θέλεις να κάνεις τηλεόραση που αγαπάμε να βλέπουμε. Το οποίο πραγματικά με άγγιξε. Και αυτό είναι και ένα κοινό σημείο εδώ τώρα με το σασμό. Ότι κάνουμε, κατά κάποιο τρόπο και οι δύο, αυτό που αγαπάμε. Και αυτό που αγαπάμε να βλέπουμε, την τηλεόραση που αγαπάμε να βλέπουμε. Το οποίο το πετύχαμε φέτος, νομίζω. Και με το σασμό το πετύχαμε. Και είναι σημαντικό, και στο γυρίζω τώρα, ότι ακόμα και ένα μωρό 2 χρονών θα κάτσει στον καναπέ και κάπου θα κολλήσει. Και το βλέπεις εκεί, ότι. Τι βλέπω. Αλλά όχι μόνο σε σένα, σε ό,τι βλέπει. Όταν σε βλέπει εσένα, τι κάνει. Μπαμπάς, παππούς εκεί. Μπαμπάς. Και είσαι συνήθως δίπλα, φαντάζομαι. Ναι, ο μπαμπάς έκανε μιμή σε αυτό το σύριαλ. Έκανε πού να εξηγήσει τώρα στο παιδί το 2χρονο τι έχει γίνει τώρα εκεί. Θα το μάθει κάποια στιγμή αργότερα. Αυτό. Και κάτι άλλο σημαντικό, το οποίο είναι τιμή μου και γαμάρι μου για το σασμό και όλο αυτό που προσπαθούμε και κάνουμε εκεί, είναι το cast. Σπουδαίο. Σπουδαίο cast, σπουδαίοι ηθοποιοί. Και τα νέα παιδιά πολύ δυνατά. Παίζουμε καλά, παίζουμε αλήθεια, είμαστε εκεί, ο κόσμος το πιστεύει, ο κόσμος το αγαπά και νομίζω είναι μια ειλικρινή σχετή, μια προσπάθεια η οποία έχει ένα επίπεδο. Έχει επίπεδο και έχει και πολλούς αγαπημένους μου όλη αυτή η προσπάθεια μέσα. Μιλούσα για τον Μιχάλη τον Αεράκη, τον οποίο τον περιμένω πώς και πώς. Ο οποίος Μιχάλης, τώρα θα δώσω εγώ ένα, όχι πολύ, δεν ξέρω πώς λέγεται, μου έχει κάνει ένα σασμό στη ζωή μου ο Μιχάλης και τα συζητούσαμε τις προάλλες. Για πες, για πες. Δεν μπορώ να τα πω τώρα αυτά στη τηλεόραση, τα πω μετά, άλλη ώρα. Κι άλλοι, ας πούμε, άμα με ρωτούσε εμένα τώρα ποιος είναι ο αγαπημένος μου ήρωας, νομίζω ότι ξέρεις θα σου απαντούσα. Για ήρωα. Ο Μαθιός ή ο παπάς. Μπορεί το Μιχάλη τον αγαπώ, αλλά το Μαθιό τον αγαπώ λίγο παραπάνω.
Το Μιχάλη τον αγαπώ στην πραγματικότητα. Το Μαθιό σαν ήρωας, το είπα και πριν, νομίζω ότι το πω σε κάθε ευκαιρία, έχει, δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει σεναριογράφοι και έχουν πλάσει ένα τέτοιον ήρωα και πώς μας έχει ακουμπήσει. Δεν ξέρω τους άνδρες αν τους έχει ακουμπήσει, αλλά εμάς τα θηλυκά μας έχει ακουμπήσει μια πολύ ευαίσθητη χορδή μέσα μας, παρά το γεγονός ότι είναι ένας λίγο αγριάνθρωπος, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας εκεί. Καταρχήν, ο Δημήτρης ο Λάλος είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Ναι. Τον ξέρω 25 χρόνια, έχουμε δουλέψει μαζί στο θέατρο και στο σινεμά. Και του δύσκολου θεάτρου και του δύσκολου σινεμά ο Δημήτρης. Ναι, το θέατρο υποφέρεις. Το θέατρο δουλεύεις, θυσιάζεις, υδρώνεις αυτό το φτύνο αίμα, ρε παιδί μου, στην καλλιτεχνική του έννοια. Και το έχει δουλέψει ο Δημήτρης. Έπειτα του αξίζει. Το αξίζει. Άρα λοιπόν όλο αυτό τον τίνει η υποκριτική του, τον τίνει η εμπειρία του. Το στηρίζει υποκριτικά. Ναι. Έχει μεγάλη καρδιά, έχει μεγάλη ψυχή. Έχει ζήσει μέσα από εμένα, μέσα από εμάς στην Κρήτη. Είναι εδώ. Του βγαίνει πολύ φυσικά όλο αυτό. Ναι. Πραγματικά. Θα έρθει στην Κρήτη. Αυτό ήταν η έκπληξη που ήθελα να σου κάνω σήμερα. Τελικά δεν τα κατάφερα. Ήταν ξαφνικά να εμφανιστεί τώρα από εδώ. Τι μου λες τέτοια. Να κάτσει στον καραπέ. Αλλά μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει solo με την Ανδριανή να κάνετε την εκπομπή σας όταν αυτό. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα το κάνουμε και θα το κάνουμε και θα παίξω σε διπλό ταμπλό. Δηλαδή θα κάνω και τη συνέντευξη απευθυνόμενη στον Δημήτρη, τον ηθοποιό, τον άνθρωπο, τον κανονικό και θα το απευθυνθώ και σαν Μαθιός. Να ζήσω το όνειρό μου κι εγώ τέλος πάντων η τηλεθεάτρια. Θα πήγαινε στην Αθήνα, θα πηγαίνατε στην Αθήνα. Απάντα εσύ να κοιτάζω εγώ τη Μαρία να δω αντιδράσεις. Θα τα άφηνες όλα να πάτε στην Αθήνα γιατί μπορεί να προκύψει μία άλλη πρόταση με περισσότερες απαιτήσεις. Γιατί και εδώ έχεις πολλές απαιτήσεις, επαγγελματικές, οικογενειακές, όλα. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη για να σε δω. Συμβαίνει αυτό ήδη. Πολλοί το θέλουν, πολλοί το κυνηγάνε, πολλοί το ψάχνουν. Τους έχει αρέσει πολύ όλο αυτό. Είναι γι' αυτό μία πρόκληση. Είμαι ελεύθερος και σαν άνθρωπος και σε αυτό που κάνω τώρα. Ο Θεός θα δώσει. Ο Θεός θα δώσει. Και του χρόνου θα κάνουμε εκπομπή εδώ, συνέντευξη, με άλλο ρόλο, δεν ξέρω τι και πώς. Χίλια ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και μου αρέσει πάρα πολύ που σε ακούω να λες είμαι ελεύθερος και είναι συντροφός σου εκεί και έχετε χτίσει μια τόσο ωραία ζωή και εσύ νιώθεις, έχετε αυτή τη σχέση. Μαρία, έπρεπε να έρθεις εδώ να κάνουμε όλοι μαζί την κουβέντα. Μισές δουλειές κάναμε σήμερα. Σε ευχαριστώ αληθινά, αληθινά. Και εγώ. Και αυτό που μου υποσχέθηκες, μην το ξεχάσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, βέβαια.